Για ευτύχησε. Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι με αεροπλάνο μετά από 8 ολόκληρους μήνες. Είναι το πρώτο μας ταξίδι εξωτερικό μετά από 8 ολόκληρους μήνες. Πάμε να πετάξουμε. Τώρα είμαστε. Πρώτη φορά βλέπω το αεροδρόμιο της Αθήνας τόσο άδειο και μάλιστα μήνα Αύγουστο. Πετάω με τις σκανδιναβικές αερογραμμές και πάω από Αθήνα Κοπενχάγη και εκεί θα αλλάξω αεροπλάνο και θα πάω Φερόε. Στα νησιά Φερόε για να πας έχει πτήσεις μόνο από Κοπενχάγη. Παρεμπιπτόντως στα νησιά Φερόε θα τα πούμε και αργότερα αυτά και στο επεισόδιο κτλ. Είναι ανεξάρτητο κράτος, αλλά είναι κομμάτι του βασιλείου της Δανίας, αλλά έχει όλα τα προνόμια ανεξάρτητου κράτους. Να φανταστείτε, τα νησιά Φερόε, ενώ είναι κομμάτι της Δανίας, η Δανία είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα νησιά Φερόε δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι εδώ πέρα στο Business Lounge και είμαι στο Business Lounge επειδή η SAS που πετάω για Κοπενχάγη, οι σκανδιναβικές αερογραμμές, είναι μέλος της Star Alliance. Και επειδή είμαι χρυσό μέλος της Star Alliance με την Aegean, που παρεμπιπτόντως λόγω του κορονοϊού επεκτείναν πάρα πολύ το διάστημα που μένεις και είσαι, κρατάς τη βαθμίδα σου. Για παράδειγμα, χρυσό μέλος μπορείς να κρατηθείς ένα χρόνο αν δεν κάνεις έξτρα ταξίδια. Αλλά επειδή είχε όλη τη φάση με τον κορονοϊό, νομίζω το πήγαν 6 μήνες και 12 μήνες έξτρα επέκταση. Τέλος πάντων, είμαι χρυσό μέλος στην Aegean, γι' αυτό μπαίνω στο business class. Βασικά είναι σαν να πετάς, όταν πετάς με Star Alliance και είσαι χρυσό μέλος, είναι σαν να πετάς business class. Απλώς δεν έχεις την business θέση. Έχεις προτεραιότητα, έχεις έξτρα βαλίτσα να πάρεις, έχεις πρόσβαση σε business lounge. Γενικά είναι τεράστια ευκολία. Και ήρθα εδώ πέρα, πρώτον, πριν πω εδώ για το business lounge, να πω ότι γενικά το αεροδρόμιο είναι άδειο, έχει πάρα πολύ λίγο κόσμο. Και αυτό σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί δεν χρειάζεται να έρθεις σε επαφή με κόσμο. Δηλαδή, πέρασα τον έλεγχο και δεν είχα κανέναν πριν, μετά, τίποτα. Και εδώ πέρα, όλα τα πράγματα στο μπουφέ είναι σε πακετάκια τα έχουν. Να εδώ μπεργκεράκι, μικρό σαντουιτσάκι και σαλάτα χωριάτικη. Και δεν πάμε εμείς να ανοίξουμε, να πιάσουμε και να σερβίρουμε. Καθόμαστε λίγο πιο μακριά και λέμε στο προσωπικό εκεί που φοράει γάντια και μάσκα να μας βάλει ό,τι θέλουμε και μας τα δίνουν. Έτσι ώστε ο κόσμος να μην πηγαίνει, να μην έρχεται σε επαφή με το μπουφέ. Και ο μπουφές δεν είναι ανοιχτός, είναι όλα πακεταρισμένα και κλειστά. Αυτά λοιπόν, σε καμιά ώρα πετάω. Θα φτάσω κατά τις 11.30 στην Κοπενχάγη. Αυτά. Τρώμε κάτι και σε μία ώρα πετάμε. Έχει πτήσεις μόνο από Δανία. Τώρα αυτή την εποχή βασικά έχει μόνο από Δανία. Συνήθως έχει πτήσεις και από Σκωτία και από Αγγλία μπορείς να βρεις. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχει πάρα πολλές πτήσεις για νησιά Φερόε. Καθημερινά στάνταρ έχει από Κοπενχάγη. Ευκαιρία να πούμε τώρα και μερικές ακόμα πληροφορίες για αυτά τα εισιτήρια. Αρχικά να πούμε ότι μπορείς να πας στα νησιά Φερόε και με πλοίο. Ειδικά αν θες να πας με δικό σου όχημα, μηχανή, αυτοκίνητο, βαν, τροχόσπιτο, μπορείς να πας με πλοίο από Αγγλία ή από Σκωτία. Παίζει να έχει και πλοίο από Νορβηγία ή από Κοπενχάγη, δεν είμαι σίγουρος, τσεκάρετε το αν σας ενδιαφέρει. Παίρνει πολλές ώρες, αλλά υπάρχει αυτή η επιλογή. Πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά τα εισιτήρια και τις ανταποκρίσεις. Το συγκεκριμένο εισιτήριο από Αθήνα για Κοπενχάγη, το One Way, έκανε 233 ευρώ. Ήταν το πιο ακριβό εισιτήριο αυτού του ταξιδιού. Υπήρχε επιλογή να πετάξω και από Θεσσαλονίκη κατευθείαν για Κοπενχάγη με Ryanair. Αλλά πρώτον, ήταν πολύ ακριβά τα εισιτήρια τις συγκεκριμένες μέρες. Και δεύτερον, ήθελα να πάω Αθήνα πρώτα, πριν φύγω για εξωτερικό. Από Κοπενχάγη για Φερόε με επιστροφή έκανε 250 ευρώ, δηλαδή 125 ευρώ το κάθε ταξίδι. Το κάπως κακό με την όλη φάση είναι ότι η πτήση από Κοπενχάγη για Φερόε ήταν πρωινή, και έτσι έπρεπε να ταξιδέψω για Κοπενχάγη από την προηγούμενη μέρα και να μείνω εκεί ένα βράδυ. Όπως και έκανα. Σε 3 ώρες θα είμαστε στην Κοπενχάγη. Δεν έχει καθόλου σέρβις το αεροπλάνο, δεν μας φέρνουν τίποτα. Στην είσοδο απλώς μας έδωσαν νερό και ένα μαντιλάκι καθαρισμού. Το μαντιλάκι καθαρισμού μας το δίνουν για να καθαρίσουμε τη θέση μας, να πολυμάνουμε το τραπεζάκι, γενικότερα όλους τους χώρους εκεί που θα κάτσουμε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, μην περιμένεις και πολλά από την αεροπορική. Κοιτάξτε, δεν είμαι 100% σίγουρος και νομίζω ότι από αεροπορική σε αεροπορική αλλάζει. Σίγουρα κάνουν απολύμανση αν βρεθεί ότι ταξίδεψε σε μια πτήση επιβεβαιωμένο κρούσμα. Από εκεί πέρα, με το ζόρι να το καθαρίζουν το αεροπλάνο καλά μία φορά τη μέρα. Και νομίζω ότι σε μία από τις πτήσεις άκουσα ότι κάνουν φούλα απολύμανση στο αεροπλάνο 2 φορές το μήνα. Βασικά, επειδή αυτά δεν είναι σίγουρα και συνεχώς μπορεί να αλλάζουν, μη με ακούτε εμένα. Αν θέλετε και σας ενδιαφέρουν, τσεκάρετε στο site της αεροπορικής εταιρείας ή ρωτήστε τους.
Αξίζει να πούμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Είναι σημαντικό να αποφεύγετε την επαφή των χεριών με το πρόσωπο και να καθαρίσετε καλά τα χέρια σας όταν ακουμπάτε κάπου. Τα αντισηπτικά εξαιρούνται από το κανονισμό για τη μεταφορά υγρών στις χειραποσκευές, οπότε μπορείτε να έχετε μαζί σας όσο θέλετε. Το μόνο θετικό γενικά με την όλη φάση είναι ότι ο αέρας στο αεροπλάνο είναι πολύ καθαρός γιατί ανακυκλώνεται και ανανεώνεται συνεχώς και με τον τρόπο που φιλτράρεται το αέρας καθαρίζονται τα περισσότερα βακτηρίδια και ιοί. Ένα επίσης ακόμα σημαντικό θέμα που επηρεάζει την ασφάλεια στο ταξίδι είναι πόσο γεμάτο είναι το αεροπλάνο. Εγώ από τις 10 συνολικά πτήσεις που έκανα σε αυτό το ταξίδι, οι 6 τα αεροπλάνα ήταν εντελώς άδεια. Καθόμουν μόνος μου, όχι μόνο σε τριάδα αλλά και εξάδα και μπροστά πίσω δεν υπήρχε κανένας. Δύο από τις πτήσεις ήταν έτσι και έτσι και δύο από τις πτήσεις που έκανα ήταν γεμάτες. Επειδή έχω διαβάσει το τελευταίο καιρό ότι υπάρχουν περιπτώσεις ταξιδιωτών που θέλουν να ταξιδέψουν μόνο αν το αεροπλάνο δεν έχει αρκετό κόσμο και επειδή δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος να το ξέρεις αυτό πριν μπεις στο αεροπλάνο, βασικά μπορείς να ρωτήσεις στο check-in αν είναι γεμάτη πτήση, αν και πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται self-check-in χωρίς προσωπικό. Αλλά όταν πας να κλείσεις θέση στο check-in, μπορείς να δεις στο διάγραμμα του αεροπλάνου πόσες είναι γεμάτες. Αλλά έτσι κι αλλιώς, αν κάνεις σχετικά νωρίς check-in, στο σύστημα οι περισσότερες θέσεις θα είναι αρκετά άδειες. Και αν κάνεις αργά check-in, θα είναι πολύ αργά για να αλλάξεις την πτήση σου. Αλλά είχα διαβάσει ότι κάποιες αεροπορικές, σε περίπτωση που υπεργεμίζει το αεροπλάνο, ενημερώνουν τους ταξιδιώτες και τους δίνουν το option αν θέλουν να ταξιδέψουν με άλλη πτήση. Εμένα στις δύο περιπτώσεις που ήταν γεμάτη πτήση, δεν με ενημέρωσαν ή κάτι τέτοιο και δεν είχα επιλογή. Μπήκα στο αεροπλάνο και το κατάλαβα τότε. Πάντως, καινές θέσεις αεροπλάνα δεν αφήνουν όπως αφήνουν στα αεροδρόμια. Εκεί επιβάλλονται οι αποστάσεις, αλλά στο αεροπλάνο δεν επιβάλλονται. Συμβαίνει απλά αν ταξιδέψεις σε πτήση χωρίς πολύ κόσμο. Έχει και WiFi. Δεν είναι και πολύ γρήγορο, αλλά για δορυφορικό ίντερνετ αεροπλάνο μια χαρά είναι. Α, τελικά, επειδή με έχετε ρωτήσει άπειρες φορές, το κινητό που δεν σας έχω δείξει ακόμα είναι το Sony Xperia 1 Mark II, το τελευταίο μοντέλο. Είναι πολύ καλό. Το έχω λατρέψει και θα σας το δείξω αναλυτικά σε άλλο βίντεο, αν θέλετε κι εσείς. Φτάσαμε στην Κοπεχάγη. Αποβίβαση. Από αυτό το αεροπλάνο μόλις βγήκαμε. Η πρώτη πτήση μετά κορονοϊού εποχή ήταν μια χαρά. Ήταν πολύ θετικό το γεγονός ότι ήταν σχεδόν άδειο το αεροπλάνο και ήμουνα μόνος μου σε τριάδα θέσεις και μπροστά ήταν άδειες. Γενικά ήταν πολύ εύκολη πτήση. Δεύτερον, είχε ίντερνετ και έτσι πέρασε πολύ γρήγορα. Κάναμε quiz στο Instagram για τον προορισμό που πάμε. Και ναι. Στις 10 η ώρα είναι η πτήση. Τελικά, νομίζω ότι η πτήση ήταν στις 6-7, αλλά τελικά είναι στις 10. Και έχω ακριβώς 10 ώρες. Που σημαίνει ότι πρέπει να βρω ένα μέρος να αράξω. Ευτυχώς οι βαλίτσες θα πάνε κατευθείαν στο τελικό προορισμό, στα νησιά Φερόε. Άρα δεν χρειάζεται ούτε καν να βγω πέρα από τον έλεγχο διαβατηρίων. Θα μείνω μέσα εδώ πέρα. Αυτή η ώρα, 1 παρα 20, είναι ώρα Ελλάδος. Τώρα είναι 12 παρα 20 εδώ πέρα. Είναι ωραία ήσυχα. Θα βρούμε ένα μέρος να αράξουμε, να κοιμηθούμε. Και το πρωί, σε 10 ώρες από τώρα, πετάμε. Αυτό το αεροδρόμιο παίζει να είναι από τα πιο φιλικά αεροδρόμια σε ταξιδιώτες που πρέπει να διανυκτερεύσουν. Και είναι απόλυτα ασφαλές. Και κοιτάξτε εδώ τι μέρος έχει για να κοιμηθείς. Διβάνι κανονικό. Απλώς νομίζω εδώ είναι καλύτερα, γιατί έχει λιγότερο φως. Και κάνω ησυχία γιατί από εκεί κοιμούνται κάποιοι. Χω, χαμήλωσαν και τα φώτα. Χαμήλωσαν τα φώτα μόλις τώρα. Τέλεια. Ακόμα καλύτερα. Εδώ είμαστε καλά. Εδώ θα αράξουμε για απόψε. Και είμαστε απόλυτα οργανωμένοι. Πετσέτα λεπτή θαλάσσης μεγάλη για να την απλώσουμε κάτω. Κουβέρτα για να σκεπαστούμε. Και μαξιλαράκι ταξιδιωτικό φουσκωτό. Τέλεια. Αλλά φυσικά υπάρχει άλλο ένα τελευταίο υπεραπαραίτητο αξεσουάρ για ύπνο σε τέτοιες συνθήκες. Ματάκια. Μάσκα. Όχι από αυτή που βάζουμε εδώ, από αυτή που βάζουμε στα μάτια. Εντάξει, όλο και κάποιος θα βρεθεί που θα τις μπερδέψει τις μάσκες. Καληνύχτα.
Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά. Κάποτε τελειώνει η πρώτη μέρα αυτού του ταξιδιού και είναι το πρώτο βράδυ, το περνάμε στο αεροδρόμιο. Ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι. Θα έχει φοβερές εμπειρίες τέτοιου είδους αυτό το ταξίδι. Ανυπομονώ να τις μοιραστώ μαζί σας όπως μοιράστηκα αυτή την πρώτη πτήση μετά από 8 μήνες. Περιμένω τα σχόλιά σας. Κάντε ένα τεράστιο like, εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια! Yeah.